Μια Βρετανίδα φεμινίστρια, η Έμελιν Πάνκχαρστ, ιδρύει στις φτωχογειτονιές του Μάντσεστερ την πρώτη γυναικεία οργάνωση που θα δραστηριοποιηθεί έντονα για τη διεκδίκηση της ισοτιμίας του δεύτερου φύλου. Ήταν η Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών, τα μέλη της οποίας ονομάστηκαν σουφραζέτες, από τον κύριο στόχο της οργάνωσης που ήταν η διεκδίκηση του δικαιώματος ψήφου για τις γυναίκες. Έρχεται στον κόσμο στη Μαδαγασκάρη ένας σπουδαίος Γάλλος λογοτέχνης. Ήταν ο συγγραφέας Κλοντ Σιμών, ένας καινοτόμος μυθιστοριογράφος από τους προτεργάτες του λογοτεχνικού ρεύματος που αποκλήθηκε νέο μυθιστόρημα και αναπτύχθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 50 ως αντίδραση στη στρατευμένη λογοτεχνία των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων. Ο Σιμών, ο οποίος υπήρξε άθεος και κατά το δεύτερο γάμο του είχε ενώσει τη ζωή του με εκείνη μιας Ελληνίδας, της Ρέας Καραβά, τιμήθηκε το 1985 για το έργο του με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Έρχεται στον κόσμο στην πόλη Rocky Mount, μια μεγάλη μορφή της αμερικανικής μουσικής. Ήταν ο πιανίστας και συνθέτης Thelonious Monk, ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης jazz. Έρχεται στον κόσμο μια εξέχουσα μορφή της βρετανικής δραματουργίας κατά το δεύτερο μισό του αιώνα που πέρασε. Ήταν ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και ποιητής Χάρολντ Πίντερ, ένα πολύπλευρο ταλέντο που ξεχώρισε και ως ηθοποιός, σκηνοθέτης αλλά και ακτιβιστής με ενεργό ρόλο στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο αντιπολεμικό κίνημα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, οι πολιτικές απόψεις του Πίντερ άρχισαν να εκφράζονται όλο και πιο ανοιχτά στο έργο του, για το οποίο ο κορυφαίος Άγγλος δραματουργός τιμήθηκε το 2005 με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στην αγγλοκρατούμενη Παλαιστίνη έρχεται στον κόσμο στην πόλη Ραμάλα ένα από τα ηγετικά στελέχη της Παλαιστινιακής Αντίστασης. Ήταν ο Χαλίλ Ιμπραήμ Αλ Ουαζίρ, ο επωνομαζόμενος και Αμπού Ιγιάντ, δεύτερος στην ιεραρχία της PLO μετά το Γιασέρ Αραφάτ. Η δολοφονία του το 1978 στην Τίνιδα, που αποδόθηκε σε πράκτορες της Ισραηλινής Μοσάντ, προκάλεσε αιματηρές τραχές στη Γάζα, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες των Ισραηλινών τουλάχιστον 14 Παλαιστίνοι. Δύο χρόνια μετά την άνοδό του στην εξουσία, ο Αυστριακός καγκελάριος Κουρτ Σούσνικ, έχοντας περιβληθεί δικτατορικές εξουσίες, διαλύει τα Χάιμβερ, μια παραστρατιωτική ναζιστική οργάνωση που δρούσε ως πέμπτη φάλαγγα του Χίτλερ στην Αυστριακή επικράτεια. Παράλληλα, ο Σούσνικ οργανώνει μεγάλες λαϊκές εκδηλώσεις υποστήριξης της πολιτικής του σε όλες τις μεγάλες αυστριακές πόλεις, ως απάντηση στο κύμα του πανγερμανισμού που φούντωνε στη γειτονική χιτλερική Γερμανία και είχε ως σημείο αιχμής του την προσάρτηση της Αυστρίας στο γερμανικό Ράιχ. Μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις συγκλονίζουν το κέντρο της Αιγυπτιακής πρωτεύουσας, μόλις γίνεται γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή, με την οποία καταγγέλλεται μονομερός το Αγγλο-Αιγυπτιακό Σύμφωνο του 1936, που ρύθμιζε το καθεστώς της διόρυγας του Σουέζ. Οι διαδηλωτές απαιτούν να υπαχθεί το Σουέζ υπό Αιγυπτιακό έλεγχο και να προσαρτηθεί στη χώρα το γειτονικό Σουδάν. Η αντίδραση του Λονδίνου υπήρξε άμεση. Οι Βρετανοί αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε αλλαγή του καθεστώτος του Σουδάν και διατάζουν τα στρατεύματά τους στην Αίγυπτο να αναπτυχθούν κατά μήκος της διόρυγας του Σουέζ και να απαντήσουν με τα όπλα σε οποιαδήποτε προσπάθεια των Αιγυπτίων να προσεγγίσουν στην περιοχή. Ο μεγάλος τελικός των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς του Μεξικού, την Ολυμπιάδα των Χρυσών Ρεκόρ, όπως αποκλήθηκε, επιφυλάσσει μία ακόμη κορυφαία επίδοση. Τη σημειώνει ο μαύρος Αμερικανός σπρίντερ Jim Hines, που συντρίβει για δεύτερη φορά μέσα σε 4 μήνες το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ, κόβοντας πρώτο στο νήμα σε 9 δευτερόλεπτα και 95 δεύτερα. Ήταν η πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς αγώνες που έσπασε το φράγμα των 10 δευτερολέπτων στην κούρσα ταχύτητας των 100 μέτρων.
Με μια πανηγυρική τελετή παρουσία των υποαποχώρηση Βρετανικών αρχών, τα νησιά Φίτζι αποκτούν την ανεξαρτησία τους μετά από 96 χρόνια Βρετανικής κυριαρχίας. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών μια σημαίνουσα προσωπικότητα της γαλλικής πολιτικής σκηνής. Ήταν ο πολιτικός Έντουαρντ Ντελαντιέ, τρεις φορές πρωθυπουργός της Γαλλίας κατά τα χρόνια του Μεσοπολέμου. Η τρίτη πάντως θητεία του Ντελαντιέ στην πρωθυπουργία θα στιγματιζόταν από ένα γεγονός που θα αποδεικνύονταν μοιραίο για την παγκόσμια ειρήνη. Επρόκειτο για τη διαβόητη συμφωνία του Μονάχου, που ο Ντελαντιέ και ο Βρετανός ομολογός του Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν υπέγραψαν το 1938 με τους Χίτλερ και Μουσολίνη, παραδίδοντας την Τσεχοσλοβακία βορρά στα επεκτατικά σχέδια του Γερμανού δικτάτορα. Οι Αυστριακοί Σοσιαλδημοκράτες υπό την ηγεσία του Μπρούνο Κράισκι επιτυγχάνουν ένα εκλογικό θρίαμβο. Γίνονται το πρώτο κόμμα στην ιστορία της χώρας που καταφέρει να συγκεντρώσει ποσοστό ψήφων υψηλότερο του 50%, εξασφαλίζοντας τις 90 από τις 183 έδρες του Αυστριακού Κοινοβουλίου. Τέσσερα χρόνια μετά την ανάδειξή του στο δεύτερο σημαντικότερο αξίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ελληνικής καταγωγής αντιπρόεδρος Σπύρο Άγνιου υποχρεώνεται να παραιτηθεί λόγω εμπλοκής του σε σκάνδαλο δωροληψίας και φοροδιαφυγής. Τη θέση του Άγνιου θα καταλάμβανε ο Τζέραλντ Φόρντ, ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στην Αμερικανική Γερουσία. Περισσότεροι από 300.000 Δυτικογερμανοί δίνουν συγκλονιστικό παρόν στη διαδήλωση που οργανώνουν 802 φιλιρινικές, θρησκευτικές και πολιτικές οργανώσεις της χώρας με αίτημα τη μη εγκατάσταση των Αμερικανικών πυρηνικών πυράβλων Πέρεσιν και Κρούζ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και πρόκειτο για τη μεγαλύτερη διαδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στη Δυτική Γερμανία από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μία από τις πιο αντιφατικές προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ήταν ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Orson Welles, ένα σπάνιο κινηματογραφικό ταλέντο που αν και κατέτρωγε διαρκώς τις άρκες του, κατάφερε να ανανεώσει όσο κανείς τις φόρμες και το περιεχόμενο της 7ης τέχνης. Στη θεατρική σκηνή από τα 16 του, πρώτα στο Δουβλίνο και μετά στη Νέα Υόρκη, θειασάρχης από τα 21 του, διάσημος ραδιοφωνικός παραγωγός στα 23 του, καταξιωμένος σκηνοθέτης στα 26 του, ο Welles θαυμάστηκε αλλά και επικρίθηκε ως ο λίγος στην ιστορία του κινηματογράφου. Ανεξάντλητα δημιουργικός, αλλά και συνάμα διαρκώς αυτοκαταστροφικός, ένα αηκίνητο εκρεμές από το θρίαμβο στην τραγωδία, ο Orson Welles κατόρθωσε, κατά την 50χρονη ανασχόλησή του με την κινηματογραφική τέχνη, να ολοκληρώσει μόλις 12 ταινίες από τις πάμπολες με τις οποίες καταπιάστηκε. Άφησε όμως πίσω του πραγματικά διαμάντια, με κορυφαίο ανάμεσά τους το πολίτης Κέιν, έναν επανάληπτο αριστούργημα που σφράγισε την πορεία του σύγχρονου κινηματογράφου και κατατάχθηκε μεταξύ των καλύτερων ταινιών όλων των εποχών. Οι εργασίες κατασκευής του στην τελευταία τους μόνο φάση είχαν διαρκέσει 10 ολόκληρα χρόνια. Δεκάδες χιλιάδες εργάτες κάτω από συνθήκες αντίξωες και εξαιρετικά επικίνδυνες δούλευαν νυχθημερών για να φέρουν σε πέρας το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο του σύγχρονου κόσμου. Ήταν η Διόρυγα του Παναμά, ένας τεχνητός διάβλος που θα ένωνε δύο ωκεανούς, τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό, καταργώντας το χρονοβόρο διάπλου της Λατινικής Αμερικής. Τον Οκτώβριο του 1913 όλα ήταν έτοιμα. Απέμενε μόνο ένα τεχνητό φράγμα, το φράγμα Γκαμπόα, για να ενωθούν τα νερά των δύο ωκεανών. Η τιμή της ανατίναξής του παραχωρείται στον Αμερικανό πρόεδρο Woodrow Wilson. Πατώντας ένα κουμπί στο Λευκό Οίκο, ο Wilson πυροδοτεί από απόσταση εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων 8 τόνους δυναμίτη που εξαφανίζουν το φράγμα και παντρεύουν τα νερά των δύο ωκεανών.
Εκείνη την ιστορική ημέρα το ημερολόγιο έγραφε 10 Οκτωβρίου 1913. Ένα από τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου ήταν πλέον πραγματικότητα. Και μόλις ένα μήνα αργότερα, η μήκους 81 χιλιόμετρων διόρυγα παραδιδόταν στη διεθνή ναυσιπλοεία. Οκτωβρίου 1935. Ο στρατός επεμβαίνει και πάλι στην ελληνική πολιτική ζωή. Οι κινηματίες γρήγορα επικρατούν και ανατρέπουν την κυβέρνηση Τσαλδάρη. Επικεφαλής τους ο Γεώργιος Κονδύλης, που αναλαμβάνει πρωθυπουργός. Είχε προηγηθεί ένας συστηματικός διωγμός των Βενιζελικών. Οι βασιλόφρονες, έχοντας ήδη αλώσει τον κρατικό μηχανισμό, ετοιμάζονται για το τελικό βήμα. Το κάνουν με ένα νόθο δημοψήφισμα για το πολιτιακό που οργανώνει ο Κονδύλης. Το αποτέλεσμα δίνει συντριπτική υπεροχή στη μοναρχία. 1,5 ακριβώς μήνα μετά το κίνημα Κονδύλη, ο βασιλεύς Γεώργιος αποβιβάζεται με τιμές στο Φάληρο. Η παλινόρθωση της μοναρχίας έχει συντελεστεί. Στις 10 Οκτωβρίου 1954 το Ανόη γιορτάζει. Χιλιάδες κατοικοί του έχουν βγει στους δρόμους για να υποδεχθούν το λαϊκό στρατό του στρατηγού Γιά, τους Βιετ Μιν. Νικητές του οκταετούς πολέμου που προηγήθηκε κατά της στρατιωτικής μηχανής των Γάλλων, οι Βιετ Μιν παρελάβουν περήφανοι στους δρόμους του Ανόη. Οι δάφνες από το συντριπτικό χτύπημα που πέτυχαν κατά των Γάλλων στο Διεν Μπιεν Φου είναι ακόμη νοπές. 11.000 Γάλλοι στρατιώτες, ενισχυμένοι με 4.000 αλεξιπτωτιστές, υπεράσπιζαν την τεράστια αυτή στρατιωτική βάση που είχε τη θύμη απόρθη του οχυρού. Στην πολιορκία των Βιετ Μιν άντεξαν 57 ημέρες. Όταν στις 7 Μαΐου η βάση πέφτει, ο απολογισμός είναι βαρύς. 3.000 Γάλλοι στρατιώτες είναι νεκροί. Χίλιοι έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι. Χιλιάδες οι τραυματίες. Ήταν το τέλος. Στις 20 Ιουλίου στη Γενέβη συμφωνείται η ειρήνη. Το Βιετνάμ χωρίζεται στα δύο. Το βόρειο παραχωρείται στους Βιετ Μιν με πρωτεύουσα το Ανόη. Αρχές Οκτωβρίου οι τελευταίοι Γάλλοι στρατιώτες αποχωρούν. Τώρα το Ανόη υποδέχεται το νέο του ηγέτη, τον Χο Τσι Μινχ. 10 Οκτωβρίου 1964. Στο κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο του Τόκιο, ο Ιάπωνος αυτοκράτορος Χιροχίτο κηρύσσει την έναρξη μιας μεγάλης γιορτής. Μετά το καλωσόρισμα, ακολουθεί η πανηγυρική τελετή της άφιξης της Ολυμπιακής Φλόγας. Και στη συνέχεια, 5.140 αθλητές από 93 χώρες του κόσμου, οι περισσότεροι από κάθε άλλη προηγούμενη Ολυμπιάδα, ρίχνονται στον ωραίο αγώνα για τη διεκδίκηση των μεταλλίων. Οι 18οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι πρώτοι στην ιστορία του θεσμού που διεξάγονταν σε ασιατική χώρα, είχαν αρχίσει.